Ξέρετε, τα μηνύματα εγώ τα είχα εισπράξει και πριν από την κάλπη. Μιλούσα συνέχεια, παραδείγματος χάρη, για το ζήτημα της ακρίβειας. Για το πώς η ανάπτυξη η οποία υπάρχει στην ελληνική οικονομία πρέπει τελικά να φτάσει σε όλους. Για τις παθογένειες του βαθέως κράτους, τις οποίες έχουμε προτάξει ως απόλυτη προτεραιότητα για την δεύτερη τετραετία. Οπότε έβλεπα τα προβλήματα και σε ένα βαθμό τώρα με την απόσταση του λίγου χρόνου από τις εκλογές, αντιλαμβάνομαι και γιατί κάποιοι πολίτες επέλεξαν μέσα από την ψήφο τους ή τη σιωπή τους, μέσα από τη φωνή τους ή τη σιωπή τους, διότι και η αποχή είναι μια πολιτική στάση, να μας στείλουν αυτό το μήνυμα. Ταυτόχρονα όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί θα μπορεί κάποιος να έβλεπε αυτή τη συνέντευξη και να νόμιζε ότι χάσαμε τις εκλογές αν δεν ήξερε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι αποδοκιμάστηκε σύσσωμη και η αντιπολίτευση και ειδικά η αντιπολίτευση των λευτόδεντρων. Αυτοί που έταξαν 45 δις πήραν λίγο παραπάνω από το 14,5% ποσοστό. Αλλά πάλι αυτό, και αυτό είναι μια ένδειξη ωριμότητας της κοινωνίας, ότι αποκήρυξε τις εύκολες λύσεις. Εξεράθηκαν τα λευτόδεντρα για ακόμα μια φορά. Ελπίζω να μην επιχειρήσουν κάποιοι να τα ξαναφυτέψουν, διότι δεν προσφέρεται το έδαφος της πατρίδας μας για τέτοιου είδους φυτά.